αποκλείεται ότι εργάστηκαν να δείξουν το ρόλο στη Δύση του Παρακυριακού για μια νέα μετάφραση της Καλάς και την Ιδιαίτηση. Αυτό τι θέλετε να συμβαίνετε. Δεν ξέρω, αλλά της Καινή Διαθήκη στην ελληνική πάλι. Δεν ξέρω στην γλώσσα. Θέλω να πάρω στους εργάστες να βγάλουν να δώσουν μια νέα μετάφραση με περισσότερα στοιχεία. Ναι, αλλά στην ελληνική θα ήταν η μετάφραση αυτή. Γιατί φυσικά μεταφράσεις φιλοτεχνούνται πάμπολες. Έχουμε μια νεότερα και στην αγγλική. Κάθε γλώσσα φυσικά φροντίζει να κάνει μια νεότερη και νεότερη μετάφραση. Δεν τίθεται θέμα. Αλλά επειδή το αγγλικό κείμενο ήταν πολύ, πολύ αρχαίο, ήταν μια μετάφραση που φαίνεται του 16ου αιώνα. Φερρυπίν λέει «Thou art». Είναι η αρχαία τύπη αυτή. Αντί να πει «You are», λέει «Thou art». Εκείνο το αντίστοιχο το «εμείς», το «εμείς» με ύψιλον, δηλαδή το «εσείς», είναι αρχαίοι τύποι, αγγλική. Και έχει φιλοτεχνηθεί μία άλλη μετάφραση, στη σύγχρονη αγγλική γλώσσα. Η παλιά είναι κατά γράμμα, μεταφράζει, αν τη δείτε, αν την έχετε υπόψη σας, μεταφράζει λέξη με λέξη, λέξη με λέξη. Έχει υπόψη το ελληνικό κείμενο και μεταφράζει λέξη με λέξη. Ενώ η σύγχρονη μετάφραση δεν είναι λέξη με λέξη, αλλάζει τις λέξεις, αλλάζει τη σύνταξη, αλλά σκοπός είναι να μην μεταφράσει κατά γράμμα, αλλά να διασώσει το νόημα. Τώρα βέβαια στο σημείο ποια είναι καλύτερη, η κατά γράμμα ή η κατανόημα, είναι συζητήσιμο. Διότι εάν μεταφράσω κατά γράμμα έχει μειονεκτήματα αυτό. Αλλά εάν μεταφράσω κατανόημα, ποιος μου λέει ότι το νόημα του κειμένου είναι αυτό που έχει στο μυαλό του ο μεταφραστής και είναι κάποιο άλλο το νόημα του κειμένου? Διότι αυτό ακριβώς αποτελεί και το πρόβλημα μιας μεταφράσεως. Ποιο είναι το νόημα? Δηλαδή τι είχε στο νου του ο ιερός συγγραφέας όταν έγραφε κάτι? Και αυτό δεν είναι μόνο για το Ευαγγέλιο, είναι και για τους αρχαίους κλασικούς. Όταν είναι μάλιστα οι κλασικοί σπουδαίοι, όταν θέλουμε να μεταφράσουμε Πλάτωνα, αυτό το πρόβλημα προκύπτει. Τι είχε στο μυαλό του ο Πλάτων όταν έβαζε μία λέξη, η οποία λέξη πώς θα την αποδώσουμε? Τι είχε στο μυαλό του? Γι' αυτό πάντα σε όλους τους αιώνες θα προκύπτει θέμα ερμηνείας. Και αν το θέλετε ακόμα, για να πάμε σε κάτι πολύ πολύ σύγχρονο και όχι μόνο στα κείμενα τέγερα ή τα κλασικά, ακόμα και ο νόμος από τον νομοθέτη που γράφεται προκύπτει αμέσως θέμα ερμηνείας από τους δικηγόρους και τους δικαστές. Αμέσως, που είναι σύγχρονο πράγμα. Ο νομοθέτης βγάζει στην κλίση που τον βγάζει αυτό το νόμο και αμέσως ο νόμος φτάνει στα δικαστήρια, διατυπώνεται, πώς θα λέει, διατυπώνεται, γράφει στην ευρύτερη κυβέρνηση κτλ. Και αμέσως προκύπτει θέμα. Τι είχε στο μυαλό του ο νομοθέτης όταν διατύπωνε τον νόμο αυτόν? Και γίνεται καυγά γύρω από τη διατύπωση του νόμου. Διαπληκτίζεται ο δικηγόρος με τον δικαστή. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι έτσι το πράγμα, αλλά είναι έτσι και το καθεξή. Σκεφτείτε να υπάρχουν κείμενα παλιά, περασμένων εποχών, παροχημένων εποχών, που σήμερα δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς σκέφτεται τότε ο ιερός ή ο κλασικός συγγραφέας. Αυτά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Όσο για την Παλαιά Διαθήκη. Κοιτάξτε, για τα νέα στοιχεία. Αυτό θα ωφελούσε πάντοτε μόνο μία κριτική έκδοση. Και η κριτική έκδοση πάντοτε θα ανανεώνεται. Όταν λέμε κριτική έκδοση εννοούμε το εξής. Υπάρχει, δεν είναι δική μας έκδοση βεβαίως αυτή, είναι ξένη, είναι του Nestlé. Είναι ένα μικρό βιβλίο και έχει μέσα το κείμενο, το πιθανό κείμενο, εκείνο που θα ήταν αρχικός. Δηλαδή συγκεκριμένα, επειδή έχουν διασωθεί πολλές πηγές σε διαφόρους αιώνας. Βέβαια οι κυριότερες πηγές είναι τρεις. Οι κυριότερες πηγές είναι ο Σιναϊκός Κώδικς, ο Βατικανός Κώδικς και ο Αλεξανδρινός Κώδικς. Αυτοί οι κώδικες, όταν λέμε κώδικες εννοούμε το κείμενο που παίρνει διάσταση κώδικος πλέον, και επειδή ο Σιναϊκός διασώθη στο μοναστήρι του Σινά, σήμερα δεν υπάρχει εκεί, έκανε ένα θλιβερό ταξίδι μέχρι τη Μόσχα και από τη Μόσχα σήμερα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο.
θεωρείται ο συνετικός κώδικς ο σπουδαιότερος πάντων των κωδίκων. Είναι ο υπαριθμός α και το σύμβολό του σημειώνεται με α, α μικρό, και μάλιστα με το αλεφ, το εβραϊκό. Μετά είναι ο Αλεξανδρινός, διότι είναι μετάφραση που γράφτηκε στην Αλεξάνδρεια, και με τον Αλεξανδρινό κώδικα έχουμε κάποιες διαφορές. Και ο Βατικανός, ο οποίος σώζεται εις το Βατικανό. Φυσικά ελληνικά κείμενα και τα τρία. Μετά έχουμε κι άλλα μεταγενέστερα. Αυτά είναι 4 αιών και πέρα, οι τρεις κώδικες που σας είπα, 4 αιών. Μετά έχουμε όμως κι άλλα κείμενα του 5ου, του 6ου, του 7ου, του 10ου αιώνα κτλ. Έχουμε ακόμη αποσπάσματα κειμένων σε παπύρους, μικρά κομματάκια, μπορεί ακόμη να διασώζεται μισό κεφάλαιο από ένα Ευαγγέλιο ή από μια επιστολή κλπ. Όλα αυτά, ένας που θέλει να κάνει μια κριτική εργασία, τα έχει μπροστά του. Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν 30.000 διαφορές. 30.000 διαφορές. Οι διαφορές όμως αυτές δεν είναι ουσίες, σημειώστε αυτό το πράγμα, αλλά είναι γράμματα. Διότι εφόσον αυτά εγγράφονται με το χέρι, ο αντιγραφεύς ή θα παρέλειπε μια λέξη, ή ακόμη όταν έγραφε, μα συμβαίνει σε όλους μας αυτό, γράφει μια λέξη και βλέπει ότι μετά από τη λέξη αυτή, ή μάλλον πρώτη της λέξης είχε μια άλλη, την πήδηξε δηλαδή. Αλλά τώρα τι να το σβήσει, τη γράφει τη λέξη που πήδηξε, τη γράφει μετά, όταν βλέπετε ότι στη σύνταξη δεν αλλάζει το νόημα. Τέτοια σημασία είναι οι διαφορές οι 30.000. Και όλα αυτά, όταν αυτός γράφει αυτό το λάθος, εκείνος που αντιγράφει από αυτόν επαναλαμβάνει το λάθος. Γι' αυτό έχουν χωρίσει όσα βρέθηκαν κείμενα σε οικογένειες. Γι' αυτό έχουμε την οικογένεια του Συναϊτικού Κώδικος, την οικογένεια του Αλεξανδρινού Κώδικος και την οικογένεια του Βατικανού Κώδικος. Έχουμε και κάποιες άλλες οικογένειες. Έχουμε και υπόψη δε και τις μεταφράσεις που έχουν γίνει της Καινής Διαθήκης. Ο ερευνητής βάζει ό,τι έχει βρεθεί μπροστά του, βλέπει. Υπάρχει αυτή η λέξη σε αυτό το κείμενο. Στο άλλο βιβλίο, στο άλλο. Πού είναι περισσότερο η λέξη αυτή? Και είναι σε αρχαιότερα κείμενα ή σε νεότερα? Και συνεπώς, ποια θα ήταν πιθανότερα η περίπτωση, να υπήρχε αυτή η λέξη ή να μην υπήρχε? Όταν κρίνει ότι θα υπήρχε, τη βάζει σε ένα κείμενο που φτιάχνει τώρα αυτός, δικό του κείμενο. Και έτσι προχωρεί και βγάζει όλο το κείμενο της Καινής Διαθήκης. Στο τέλος, έχουμε μία έκδοση που λέγεται κριτική έκδοση, και δεν είναι τίποτε άλλο παρά βάζω ανά πάσα στιγμή μία λέξη που τυχόν θεωρείται η πιο πιθανή από όλα τα κείμενα που έχω μπροστά μου. Αν διαβάσετε λοιπόν την κριτική έκδοση με αυτή που έχουμε εμείς του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, θα δείτε κάποιες διαφορές. Θερυπή, δεν λέει Ματθαίος, λέει Μαθαίος. Και γράφει, βάζει δύο θήτα. Μαθαίος. Δεν είναι οι διαφορές που λέει, διότι είναι διαφορές γράμματα. Εκείνο που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αξία είναι ότι ολόκληρο το κείμενο της Καινής Διαθήκης διασώζεται όπως βγήκε 99,9% από τη γραφίδα των Ιερών Συγγραφέων. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία. Τώρα, αυτό που είπε ο Λάμπρος, αν από ανασκαφές, από έρευνα σε βιβλιοθήκες, από τονίζω ότι έχουν βρει κείμενα, προσετέθησαν θερυπή κείμενα, άλλα 50. Τώρα, για να κάνουν μια αναθεώρηση της κριτικής εκδόσεως, ξαναβάζουν τα 50 αυτά κείμενα μπροστά τους και βγάζουν μια νέα, νεότερα δηλαδή, κριτική έκδοση. Πιθανώς να είναι κάτι τέτοιο. Το κρίμα Ιώτα. Ορίστε. Το κρίμα Ιώτα. Ιώτα, κριτική, όχι από την Κρήτη, καμιά σχέση δεν έχει με την Κρήτη. Ναι, καμιά σχέση δεν έχει. Λοιπόν, αγαπητοί μου, να κάνουμε προσέγγιση.